Στο Πασόκ τώρα οι συζητήσει στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα έχουν αρχίσει για τα καλά. Επισήμω όλοι περιμένουν τον Γιώργο Παπανδρέου να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να ανοίξει τι εσωκομματικέ διαδικασίε. Πολλά στελέχη του κόμματο τοποθετήθηκαν και σήμερα. Να δούμε το ρεπορτάζ αμέσω μετά. Ο πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο θα μα δώσει περισσότερα από το παρασκήνιο. Οι πρόσφατε τοποθετήσει Πάγκαλου Χρυσοχοίδη ανοίγουν εκ των πραγμάτων ζήτημα ηγεσία στο Πασόκ. Ο Πάνο Μπεγλίτη μιλώντα στον Σκάι τοποθετήθηκε στα σενάρια περί Δεν πυροβολώ. Το Γιώργο Παπανδρέου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Αντίθετα, πιστεύω ότι πρέπει να Α, δουλέψουμε να μια, μια όλοι μαζί. Ο ίδιο ο, ίδιος, ο, ο, Γιώργος ο Γιώργο Παπανδρέου Μεγλητή, να διασφαλίσει. Πολιτικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, συντεταγμένα όμω, ναι. στην πολιτική και οργανωτική πριν, ανασυγκρότηση τη παράταξή μα. Αυτό είναι το μείζον εν των εκλογών. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα, δηλαδή η δημοκρατική νομιμότητα και ομαλότητα. Ο Παύλο Γερουλάνο, από την πλευρά του, μιλώντα στο Ρία, πω είναι θέμα πολιτική που θα επιλέξουμε παρά προσώπων και πω ο Γιώργο Παπανδρέου δεν έχει αποφασίσει πώ θα κινηθεί. Καταλογισμό ευθυνών για το λάθο του δημοψηφίσματο, όπω το χαρακτήρισε η Εύα Καηλή, η οποία ζητά συνέδριο πριν από τι εκλογέ. Η περιπέτεια του δημοψηφίσματο τραυμάτισε και τη χώρα και όχι μόνο το Πασόκ. Εάν σε αυτό το συνέδριο πρέπει να κριθεί και ο πρόεδρο του κόμματο, είναι κάτι που δεν γνωρίζω αν θα τεθεί ω θέμα από του συναδέλφου ή θα έχουμε το χρόνο για κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα πρέπει να φοβόμαστε και τι εκλογέ, γιατί θα κριθούμε και για όσα έχουν συμβεί. Πληροφορίε πάντως αναφέρουν ότι ο Γιώργο Παπανδρέου δεν έχει αποφασίσει τι θα πράξει, ενώ πολλά στελέχη επιθυμούν να του δώσουν χρονικό περιθώριο για να κινήσει ο ίδιο τη διαδικασία αλλαγή ηγεσία. Σίγουρα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο ως υποψήφι είναι οι κύριοι Βένιζέλος και Λοβέρδος. Πάμε στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, στην αίθουσα ειδήσεων. Πρόδρομο του εσωκομματικού μέτωπο φαίνεται να έχει ανοίξει για τα καλά για το Πασόκ. Υπάρχουν στελέχοι που θέτουν ζήτημα ηγεσία πιο ανοιχτά από τα άλλα, που το θέτουν διακριτικά. Ωστόσο και αυτά που το θέτουν διακριτικά το θέτουν. Είναι φανερό σιγά ότι έχει αρχίσει η επόμενη μέρα στο Πασόκ, έστω και με δειλά βήματα. Μετά τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Δημήτρη Λιτζέρη, τον Μιλτιάδη Παπαϊωάνου. Συγκρικνώνουν οι συζητήσει και πιο χαρακτηριστικά, σήμερα και η Εύα Καηλή ζήτησε νωρίτερα την διεξαγωγή του συνεδρίου. Η κυρία Εύη Χρυστοφυλοπούλου σημειώνει πω δεν είναι μόνο η αλλαγή ηγεσία, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τη ανασυγκρότηση. Ο Κώστα Καρτάλη λέει πω ο σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο ο οποίο θα πάρει τι πρωτοβουλίε, ενώ η Σούλα Μερεντίτη καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει τον απολογισμό του. Ε, Ωστόσο πρόδρομε είχαμε μία σύσκεψη με σημασία σήμερα στη Βουλή από τον κύριο Παπανδρέου με τους υπουργούς του που συμμετέχουν σε αυτή τη νέα κυβέρνηση ε, και αυτή είναι μία κίνηση νομίζω που έχει τη σημασία της. Ασφαλώ. Ε, στη σύσκεψη αυτή, πρέπει να σα πω ότι πήραν μέρο 25 υπουργοί και υφυπουργοί και αναπληρωτέ υπουργοί. Στο ΠΑΣΟΚ λένε πω με την κίνηση αυτή ουσιαστικά ο Πρωθυπουργό δηλώνει παρόν. Mm -hmm. Αφού άλλωστε όπω πιστεύουν συγκεντρώνει και την πλειοψηφία των στελεχών του κινήματο. Ο κ. Παπανδρέου ουσιαστικά, απάντησε στη σύσκεψη αυτή και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντα ότι πλέον υπάρχει συνευθύνη στα όσα γίνονται στη μεταβατική κυβέρνηση και μιλάει για ψήφο εμπιστοσύνη και όχι για ψήφο ανοχή, όπω λέει ο πρόεδρο Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Στη σύσκεψη, έχω να σα πω ακόμη ότι ο κύριο Βενιζέλο φέρεται να χαρακτήρισε πράξη γενναιότητα στην παρέτηση του κυρίου Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία. Και θα κλείσω λέγοντα ότι ο κύριο Παπανδρέου, σήμερα πληροφορίε μα, το πρωί μίλησε με τον Γιώργο Καρατζαφέρη τηλεφωνικά και συζήτησαν για θέματα που αφορούν τα Σκόπια και την ελληνική οικονομική αποκλειστική ζώνη. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρο, κυρίε και κύριοι.